Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την 3η 23 Ιουλίου στην Ανατολική Μακεδονία και στο νομό Καβάλας, με κυρία στοιχεία την πτώση της θερμοκρασίας και τοπικά φαινόμενα αστάθειας. Σύμφωνα με την ομάδα του ΜΕΤΕΟΚΑΒ, αργά μέσα στη νύχτα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης 24 Ιουλίου, υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως σε περιοχές κοντά σε θάλασσα και σε ορεινούς όγκους. Σε γενικότερες γραμμές θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις, οι οποίες προς το μεσημέρι θα αρχίσουν να αυξάνονται, ενώ τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες της 4ης 24 Ιουλίου η αστάθεια θα περιοριστεί. Από την 5η και μετά αναμένεται αστάθεια με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κατά περιόδους. Αναφορικά με τα μετεωρολογικά, όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι μια διαφορετική από το προηγούμενο μοτίβο που είχε διαμορφωθεί. Το κύριο χαρακτηριστικό ήταν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα έλεγα οι συνθήκες καύσωνα που επικράτησαν ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα, το τελευταίο διάστημα. Αυτή η κατάσταση, αυτή η συνθήκη ισχύει από τον Ιούνιο. Χωρίς νερό, συνετέλεσε στην μεγάλη ξηρασία της επιφάνειας του εδάφους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τον κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς, κάτι το οποίο καταγράφηκε στους χάρτες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τις προηγούμενες ημέρες, όπου στην περιφέρειά μας για μια εβδομάδα περίπου είχαμε δείκτη επικινδυνότητας υψηλό έως πολύ υψηλό, από 3 έως 4 στο μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας. Σήμερα, από αυτή τη βδομάδα, λόγω μιας αστάθειας που επικρατεί και τις επόμενες μέρες, περιμένουμε σύμφωνα με τις προγνώσεις να μας δώσει κάποια φαινόμενα που μπορεί να έχουν και τη μορφή καταιγίδας. Μια συνθήκη που θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, κυρίως την Πέμπτη με Παρασκευή. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και αυτή η αστάθεια, πέρα από το νερό που ευχόμαστε να μας δώσει, βέβαια πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος, γιατί όταν έχουμε εκδήλωση καταιγίδων, οι καταιγίδες συνήθως συνοδεύονται από ανέμους, από κεραυνούς και ενίοτε και από χαλαζοπτώσεις, κάτι το οποίο το απευχόμαστε. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε ότι στο τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία σε σχέση με τις τιμές που είναι διαμορφωμένες στις αρχές της εβδομάδας θα είναι 7-8 βαθμούς πιο κάτω, στα φυσιολογικά θα έλεγα επίπεδα για αυτόν τον μήνα, κάτι το οποίο θα μας δώσει ανάσες δροσιάς, θα έλεγα, και στο ζωικό βασίλειο και στους ανθρώπους φυσικά, αλλά και στο φυτικό κεφάλαιο, το οποίο ταλαιπωρείται. Οι αγρότες μας ξέρουν πάρα πολύ καλά, κυρίως όμως από την ανομβρία την παρατεταμένη. Άρα, για αυτή τη βδομάδα, να έχουμε το νου μας, μπορεί να δούμε καμιά καταιγίδα λόγω αστάθειας, κυρίως που θα εκδηλώνεται τις απογευματινές ώρες, και σήμερα είναι μεγάλη η πιθανότητα, τις επόμενες ώρες να δούμε δηλαδή τέτοια φαινόμενα. Στις καταιγίδες, επειδή έχουν ένα βίαιο χαρακτήρα πολλές φορές, χρειάζεται να φερθούμε λίγο έξυπνα, να αποφύγουμε την έκθεση στις επιπτώσεις μιας καταιγίδας που είναι η κεραυνή, οι χαλαζοπτώσεις, ο άνεμος που μπορεί να δημιουργηθεί ο έντονος. Και ευτυχώς βέβαια δεν κρατάνε πάρα πολύ, που σημαίνει ότι μπορούμε να προσαρμόσουμε έτσι το πρόγραμμά μας. Να βγάλουμε αυτή τη βδομάδα. Αυτό θα ισχύσει, όπως σας προανέφερα, και στο τέλος της εβδομάδας, κυρίως Πέμπτη Παρασκευή. Και μετά βλέπουμε. Μην ξεχνάμε όμως ότι είμαστε ακόμα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Μπροστά μας είναι το καλοκαίρι. Απλά φέτος το βιώσαμε νωρίτερα, αυτό είναι το παράδοξο. Ευχόμαστε το επόμενο διάστημα να μην είναι τόσο θερμό και με τέτοιες ανυπόφορες θερμοκρασίες, θα έλεγα, και βέβαια για εμάς που μας ενδιαφέρει στην πολιτική προστασία, να μην δημιουργεί και συνθήκες υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει οι πολίτες, πέρα από τα μέτρα αυτοπροστασίας που είναι στο χέρι τους να πάρουν, και πολύτιμο υλικό για αυτά θα βρουν στα site της Γενικής Γραμματείας αλλά και της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, της περιφέρειάς μας, θα πρέπει να έχουν το νου τους, αν δούνε κάτι στον ορίζοντα. Δυστυχώς από καταιγίδες έχουμε
Έχουμε ζήσει μεγάλα συμβάντα με δασικές πυρκαγιές. Το κορυφαίο απ' όλα ήταν το 16 με ένα μοναδικό φαινόμενο που το ονομάζουν ειδική ξηρή καταιγίδα, όπου είχαν καεί πάνω από 70.000 στρέμματα στη Θάσο. Να έχουμε το νου μας λοιπόν, είναι πολύ χρήσιμη η συνεισφορά τους όταν προαναγγέλουν ένα τέτοιο σημάδι που θα δουν στον ορίζοντα, ούτως ώστε η πυροσβεστική και όλος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας που συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών να συμπιέσουν στο ελάχιστο το χρόνο ανταπόκρισης, που είναι και το κλειδί της επιτυχίας στις δασικές πυρκαγιές. Και κάτι ακόμα, λίγο προσοχή στη θάλασσα, οι καταιγίδες στη θάλασσα είναι επικίνδυνες. Ισχύει το ίδιο που είπαμε και για τη στεριά, να αποφεύγουμε την έκθεση σε τέτοια φαινόμενα.